Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 23 συλλήψεις σε Ζάκυνθο, Πύργο και Αττική για ναρκωτικά. Επιχείρηση σκούπα από την υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος Αττικής. Πώς δρούσε το κύκλωμα και οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Στο Λαγανά, οι γονείς του 22χρονου Αμερικανού Μπακάρι Χέντερσον είδαν το σημείο που έχασε τη ζωή του ο γιος τους πέρσι. Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η δίκη. Στην Καλαμάτα, αύριο Αλέξης Χαρίτσης, Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος μετά την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Μεσσηνίας Πέτρος Κωνσταντινέας. Απίστευτο περιστατικό στα κρατητήρια του τμήματος μεταγωγών στην Πάτρα. Κρατούμενος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Σωτήρια η επέμβαση του αξιωματικού υπηρεσίας. Έσιο τέλος για τους 19 ορειβάτες που είχαν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Εργούλας στη Φωκίδα. Ξεκίνησαν οι παράλληλες εκδηλώσεις για το Σπάρταθλον. Συλλήψεις σε Ζάκυνθο, Πύργο και Αττική για ναρκωτικά είχε ως αποτέλεσμα η επιχείρηση Σκούπα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πολύμινη έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε πλήθος προανακριτικού υλικού και στοιχείων που σχετίζονται με την διαρκή δράση δομημένης εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2018 με τη μορφή δεδαλώδους εγκληματικού δικτύου. Στις συνομιλίες τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για να περιγράφουν τα ναρκωτικά όπως σουβλάκια, πίτα, αρνί και μοσχάρι. Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών ήταν το αποτέλεσμα της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε ταυτόχρονα σε Ζάκυνθο, Πύργο, Πάτρα και Αττική. Η αστυνομική έρευνα διήρκησε αρκετούς μήνες έως ότου συγκεντρωθούν στοιχεία για την δράση του δεδαλώδους εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δρούσαν μεθοδικά και οργανωμένα. Η διακίνηση στη Ζάκυνθο, που είχαμε 11 συλλήψεις, γινόταν σε καθημερινή βάση. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέμεναν στη Ζάκυνθο προέβαιναν σε καθημερινή βάση στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κοκαίνης, κάναβης και ναρκωτικών χαπιών, σε μεγάλο βαθμό και αριθμό πελατών χρηστών, κυρίως στο Λαγανά, αλλά και σε λοιπές περιοχές και στην πόλη της Ζακύνθου. Η διακίνηση πραγματοποιούνταν σε προκαθορισμένα σημεία, τα οποία επιλέγονταν με κριτήριο τη δυσπρόσιτη προσέγγιση τους από τις αρχές και τη συνεπαγόμενη δυσχερή επιτήρησή τους. Σουβλάκια, πίτα, αρνί και μοσχάρι ήταν λίγες μόνο από τις ονομασίες για την ηρωίνη και την κοκαίνη, ενώ για την κάναβη οι διακινητές χρησιμοποιούσαν τις λέξεις δεκάρικο, εικοσάρικο, τριαντάρι, λάχανο και σκούρο. Βέβαια δεν έλειπαν και εκείνοι που σε ορισμένες συνομιλίες έκαναν απροκάλυπτα τις παραγγελίες καθώς ζητούσαν κατά περίπτωση λεξοτανίλ, χυπνοσεντόν, πρέζα, μαύρο και λευκό. Η κοκαίνη διακινούνταν σε ποσότητες του μισού ή ενός γραμμαρίου και η τιμή της κυμαινόταν από 60 έως 80 ευρώ το γραμμάριο. Η κάναβη δεν υπολογιζόταν σε γραμμάρια αλλά σε χρηματική αξία. Ως εκ τούτου οι πελάτες προέβαιναν σε παραγγελίες για παράδειγμα των 10 ή 20 ευρώ. Η ηρωίνη διακινούνταν αντί 10 ευρώ το γραμμάριο και τα ναρκωτικά χάπια από 5 ευρώ και πάνω ανάλογα με το είδος. Ορισμένοι εκ των διακινητών με έδρα τη Ζάκυνθο διατηρούσαν επαφές με έτερα μέλη τόσο στον πύργο Ηλίας όσο και στην Αττική. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διακινητές της Ζακύνθου μεσολαβούσαν προκειμένου τα μέλη με έδρα των πύργων να προμηθευτούν ποσότητες κοκαίνη από τους προμηθευτές στην Αττική. Η υποομάδα του πύργου όταν παραλάμβανε την κοκαίνη την όθευε με αμμονία ή σόδα, μια πρακτική που ονομαζόταν κατσαρόλα ή σαπουνάδα και σκοπό είχε να αυξήσει την ποσότητα και άρα το κέρδος. Την αστυνομική επιχείρηση συντόνισε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συγκρότησης, συμμετοχής και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Πάμε και πάλι στη Ζάκυνθο για μια άλλη υπόθεση που έχει απασχολήσει πολύ τον τελευταίο χρόνο τις αρχές και την κοινή γνώμη και έχει να κάνει με την δολοφονία του 22χρονου Αμερικανού Μπακαρί Χέντερσον το περασμένο καλοκαίρι στο Λαγανά. Σήμερα οι γονείς του Μπακαρί πήγαν στη Ζάκυνθο, συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή και είδαν το σημείο που το παιδί τους έχασε τη ζωή του. Οι γονείς του Μπακαρί Χέντερσον, του 22χρονου που το καλοκαίρι του 2017 δολοφονήθηκε άγρια στον Λαγανά, έφτασαν στη Ζάκυνθο. Με τη συνοδεία αστυνομικών αλλά και της Γενικής Πρόξενου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, βρέθηκαν στο σημείο που ο γιος τους άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι γονείς του άτυχου Αμερικανού βρέθηκαν στη Ζάκυνθο, μιας και τα οικονομικά τους δεν τους είχαν επιτρέψει να παραλάβουν οι ίδιοι την σωρό του γιού τους. Στο δρόμο του Λαγανά, όπου μέσα σε 11 δευτερόλεπτα ο Μπακαρί Χέντερσον έχασε τη ζωή του, η μητέρα και ο πατέρας του απέτησαν φόρο τιμής. Τους γονείς του Μπακαρί Χέντερσον υποδέχτηκε στη Ζάκυνθο ο αστυνομικός διευθυντής Ζακύνθου, όπου προσπάθησε για ακόμη μια φορά να τους εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι εικόνες από εκείνο το βράδυ μπορεί να έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, ωστόσο οι γονείς του 22χρονου δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ακόμη πώς έχασαν το παιδί τους. Η δίκη για τη δολοφονία του Μπακαρί Χέντερσον ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Πάτρας κάθισαν 6 από τους 9 κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι 3 εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Οι γονείς, μιλώντας στο Ιόνιαν, τόνισαν πως το μόνο που ζητούν είναι δικαίωση. Justice will be served. We have confidence in the system and we have faith in God that justice will be served. Θεωρούν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το γιο τους. Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και μεγάλη πίστη στο Θεό ότι αυτό θα συμβεί. I'm really not sure how I feel. Έχει ανάμεικτα συναισθήματα, μας είπε. Δεν είναι καθόλου σίγουρος για το πώς θα αισθανθεί μόλις σου αντικρίσει. Η πολύκροτη δίκη που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και της νομικής κοινότητας θα συνεχιστεί την 5η 27 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα. Τώρα επίθεση έξω από το γήπεδο της Καλαμάτας δέχθηκε χθες ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κωνσταντινέας. Τον ξυλοδαρμό του βουλευτή καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, ενώ η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ατόμων που κατηγορούνται για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε την Κυριακή το απόγευμα στην Καλαμάτα ο Πέτρος Κωνσταντινέας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην διαιτητής, δέχθηκε επίθεση μετά τον αγώνα Καλαμάτα-Πάμισος από ομάδα 30 ατόμων που, όπως είπε ο ίδιος, τον κατηγόρησαν πως ξεπούλησε την Μακεδονία. Η άναντρη επίθεση που δέχθηκα από ακραία στοιχεία που νομίζουν ότι κρύφθηκα στον όχλο, με πεισμόνια ακόμα περισσότερο ώστε να μάχομαι ενάντια σε διχαστικά παράσιτα της κοινωνίας μας. Το μίσος φέρνει μίσος και βία. Ας είμαι το τελευταίο θύμα τέτοιων καταστάσεων που σπέρνουν τη διχόνοια μεταξύ μας. 5 άτομα έχουν συλληφθεί για την επίθεση σε βάρος του βουλευτή της Μεσσηνίας. Πρόκειται για 2 26χρονους, έναν 36χρονο, έναν 37χρονο και έναν 63χρονο, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης. Για άναδρη επίθεση έκανε λόγο το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ανακοινώσεις κατά της επίθεσης εξέδωσαν Νέα Δημοκρατία, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι φασίστες που επιτέθηκαν άναδρα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο Κωνσταντινέα, θα βρεθούν άμεσα και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτά για τους φυσικούς αυτούργους. Οι ηθικοί αυτούργοι που επενδύουν στον εθνικισμό και τον διχαστικό λόγο, μήπως και κερδίσουν μερικές ψήφους από την ακροδεξιά, ας αναλογιστούν επιτέλους τις ευθύνες τους. Ο Πέτρος Κωνσταντινέας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας για τις απαραίτητες εξετάσεις, από όπου και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να αφηχθεί αύριο στην Καλαμάτα μετά την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Συνάπης. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Μας ακούς? Ναι, καλησπέρα Γεωργία, σας ακούω. Ωραία. Ναι, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Αύριο αναμένεται να αφηχθεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Πες μας όσα γνωρίζεις σχετικά με αυτή την επίσκεψη, αλλά και μερικά παραπάνω στοιχεία για την επίθεση. Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα για τον τρόπο που έδρασαν οι άνθρωποι που επιτέθηκαν στον Κωνσταντινέα?
Ναι, να σημειώσουμε λοιπόν ότι Άπιο Κλιμάκιο, κυβερνητικό με επικεφαλής του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και το γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Πάνας Κουρλέτη θα βρίσκονται στην Καλαμάτα και μαζί με τους τρεις βουλευτές αστυνομού, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γαρδούγκαλο και τους βουλευτές Γιώτα Κοζομπόλη και τον Πέτρο Κωνσταντινέα θα δώσουν συνέντευξη τύπου σε μια προσπάθεια να καταδικάσουν επίθεση και να αναφερθούν στις ευθύνες που υπάρχουν σε όλους αυτούς που καλλιεργούν το κλίμα του διχασμού και του μίσους σε ό,τι αφορά την, θα έλεγα, τη συμφωνία των Πρεσπών για το ζήτημα του Μακεδονικού. Να πούμε ότι η επίθεση έγινε χθες αργά το απόγευμα μετά το τέλος του αγώνα της Καλαμάτας με τον Πάμισο για το κύπελλο της Μεσσηνίας σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο του Μεσσηνιακού όταν μέλη του Συλλόγου Φιλάθλων Παδών Μπούλντογκς της Καλαμάτας επιτέθηκαν στον κύριο Κωνσταντινέα όταν κάποιος από αυτούς τον αποκάλεσε προδότη για το ζήτημα της Μακεδονίας αναφέροντάς του ότι ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Κάτι είπε, κάτι απάντησε ο βουλευτής και τότε δέχθηκε επίθεση από 10-20 ίσως και παραπάνω άτομα. Στο ρεπορτάζ αναφέρατε λοιπόν ότι νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας και σήμερα πήρε εξιτήριο. Mm-hmm. Να πούμε από την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που σημειώνει ότι από τη συνεχιζόμενη έρευνα έχουν προσαχθεί πάνω από 20 άτομα, έχουν συλληφθεί 8 που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τώρα αυτή την ώρα αναμενόταν να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 2 άτομα, συνολικά 10 δηλαδή. Mm-hmm. Κατηγορούνται με τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της απρόκλητης εξύβρισης και απειλής, καθώς και της παράβασης νομοθεσίας περί αθλητισμού. Ο κύριος Κωνσταντινέας έκανε και μια δήλωση που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το μίσος φέρνει μίσος και βία. Mm-hmm. Ας είμαι το τελευταίο θύμα τέτοιων καταστάσεων που φέρνουν τη διχόνοια μεταξύ μας. Ο ακραίος φανατισμός που κινείται από δίθεν πατριώτες μπαίνει εμπόδιο στο μέλλον των παιδιών μας. Δεν μας αξίζει τέτοιο μέλλον. Μάλιστα. Υπουργία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και αύριο τα μηνύματα που θα στείλει το κυβερνητικό κλιμάκι. Όπως ήταν αναμενόμενο, είχαμε πολλές και έντονες αντιδράσεις μετά από αυτή την επίθεση. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Σωτήρια, κυρίες και κύριοι, αποδείχθηκε η επέμβαση του αξιωματικού υπηρεσίας όταν αντιλήφθηκε την προσπάθεια κρατούμενου να βάλει τέλος στη ζωή του με ένα σεντόνι. Ο παρολίγων αυτόχειρας κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Πάτρας και η καταδίκη του σε 8 χρόνια φυλάκιση πιθανότατα τον οδήγησε στο απενωμένο διάβημα. Ένα σεντόνι παραλίγο να μετατρεπόταν σε φωνικό όπλο που θα του στήχιζε την ίδια του τη ζωή. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια του τμήματος μεταγωγών στην Πάτρα. Ένας κρατούμενος ηλικίας 33 χρόνων πήρε το σεντόνι και το μετέτρεψε στη θηλιά με την οποία θα έβαζε τέλος στη ζωή του. Ένας αλλοδαπός προσπάθησε να θέσει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το σεντόνι με το οποίο είχε στο κρατητήριο της υπηρεσίας. Προσπάθησε να απαγχωνιστεί. Με άμεση επέμβαση του αξιωματικού υπηρεσίας που ήταν υπεύθυνος και για τη φύλαξή του εκεί στο σημείο, κατάφερε ο ίδιος να τον αποτρέψει αυτή την κίνησή του και να τον σώσει από το θάνατο. Ευτυχώς, ελάχιστα δευτερόλεπτα αφότου ο 33χρονος έβαλε την αυτοσχέδια θηλιά γύρω το λαιμό του, έγινε αντιληπτός από τον φύλακα των κρατητηρίων, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τι επιχειρεί να κάνει, στην κυριολεξία όρμησε μέσα στο κελί για να τον εμποδίσει. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, του οποίου μονάδα με γιατρό μετέβη στο σημείο προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την νομοθεσία, κατά τη διάρκεια προσωρινής κράτησης προσώπων στα αστυνομικά τμήματα, επιβάλλεται η απομάκρυνση από τον κρατούμενο κάθε προσωπικού αντικειμένου, το οποίο θα μπορούσε να μετατραπεί σε επικίνδυνο, όπως κορδόνια, κοσμήματα, αναπτήρας ή άλλα προσωπικά αντικείμενα. Την ίδια ώρα, οι συνδικαλιστές αστυνομικοί κάνουν λόγο για άσχημες συνθήκες κράτησης, λόγω παλαιότητας των εγκαταστάσεων που δυσχεραίνουν το έργο τους και επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία των κρατουμένων. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες και το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών αλλά και όλες οι υπηρεσίες της αστυνομίας έχουν αυτή τη στιγμή στην Πάτρα και στην Αχαΐα, βοηθούν στην εξέλιξη τέτοιου είδους περιστατικών. Ο 33χρονος, παρολίγων αυτόχειρας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών για βιασμό 14χρονης κοπέλας, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι είναι η σύζυγός του και προγραμματιζόταν να μεταφερθεί στις φυλακές της Τρίπολης το πρωί της Δευτέρας για να εκτίσει την ποινή του. Μετά το περιστατικό, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, χωρίς να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για 19 ορειβάτες στο φαράγγι της Εργούλας Φωκίδας, οι οποίοι στη διάρκεια πεζοπορίας, μόλις έπεσε ο ήλιος, αποπροσανατολίστηκαν ενώ βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή. Άμεση όμως ήταν η επέμβαση της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας. Το ρεπορτάζ έχει ο Βασίλης Δελιμάρης. Βασίλη, καλησπέρα. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Ιόνιαν. Ήταν όντως μια μεγάλη επιχείρηση, καθώς και τα άτομα των ορειβατών τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Εργούλας ήταν 19, όπως είπες και εσύ, σε μια δύσβατη περιοχή. Η πεζοπορία τους είχε ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 6 η ώρα, και όπως έπεσε στο σκοτάδι, ενώ περίμεναν να έχουν επιστρέψει νωρίτερα, χάθηκαν και εγκλωβίστηκαν μέσα σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσβατο. Η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου ξεκίνησε νωρίτερα τις έρευνες μαζί με τους άντρες του ΑΤΑΦ Εφπαλίου. Δεν κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και χρειάστηκε η επέμβαση της 6ης ΕΜΑΚ, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα τους εντόπισε και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα επέστρεψαν όλοι οι σώοι στα σπίτια τους. Να πούμε ότι οι ορειβάτες ήταν κάτοικοι της Ναυπάκτου και συνηθίζουν να κάνουν τις πεζοπορίες τους κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μάλιστα, ευτυχώς λοιπόν όλα πήγαν καλά. Βασίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πρόβα τζενεράλε σήμερα για τη μίνι περιμετρική της Πάτρας, η οποία δοκιμάστηκε σε 3 κομβικά σημεία. Ενώ ήδη έχουν αρχίσει να εκφράζονται παράπονα για τους χρόνους των φωτεινών σηματοδοτών και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρήγγειλε συγκοινωνιακή μελέτη κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταγραφούν οι παρενέργειες στο κυκλοφοριακό της Πάτρας, ειδικά μετά την έναρξη της λειτουργίας της καμψής. Σε 3 σημεία πέφτει όλη η προσοχή στη μικρή περιμετρική από τη στιγμή που παραδόθηκε εδώ και λίγες ώρες. Πρόκειται για τα 2 βασικά σημεία εισόδου-εξόδου του δρόμου, το πρώτο στον κόμβο Κουρτέση και το δεύτερο στα Ταμπάχανα, και ένα ακόμη που αφορά στον κόμβο κάτω από το Βασίλειο και στην οδό Μπουκάουρη. Ο κόμβος είναι εξυπηρετικός, πρέπει όμως εδώ, αυτή η διασταύρωση που έρχεται από κάτω και από πάνω, με αυτά τα φανάρια δεν λειτουργεί σωστά. Πηγαίναμε αριστερά και τώρα πρέπει να κάνουμε τους κύκλους εμείς τώρα. Τώρα απαγορεύεται πέρα να πάω. Ναι. Απαγορεύεται. Δεν σας εξυπηρετεί αυτό, λέτε? Δεν με εξυπηρετεί. Το στοίχημα που απομένει να κερδιθεί είναι η κατανόηση από τους οδηγούς των νέων κυκλοφοριακών δεδομένων, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα κυρίως στους κόμβους. Ήδη ωστόσο τα παράπονα δεν είναι και λίγα. Και δεν πάω σε κέντες. Πού θα στρίψω τώρα από εδώ? Ο δρόμος πέρα δεν περνάει απάνω. Είναι απογορευτικά. Πρέπει να πάω στην αγκατρία ή να κατέβεις. Να κατέβεις από τη Μαρούδα, να κάνεις τον Κύθρο και τέτοια. Εδώ πώς θα φύγουμε? Έχει κίνηση, πολύ κίνηση. Για να κατέβουμε από την Αρώη κάνουμε μισή ώρα. Πού συναντάτε κίνηση? Σκατώ σε φανάρια. Στο μεταξύ, συγκοινωνιακή μελέτη κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταγραφούν οι παρενέργειες στο κυκλοφοριακό της Πάτρας, ειδικά μετά την έναρξη λειτουργίας της μικρής περιμετρικής παράκαμψης, ξεκινά από αυτή και όλα την εβδομάδα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τη Δευτέρα ήταν ουσιαστικά το πρώτο τεστ κυρίως για τα Ταμπάχανα. Πολύ εξυπηρετικός. Σε 4 λεπτά έρχεσαι από την Αγία Σοφία. Από εκεί μπήκατε? Ναι. Μπήκα από το σχολείο πέρα, από την Κορίνθου. Από την Αγία Σοφία? Ναι. Μέχρι εδώ γρήγορα? Ναι, τέλεια, με χαρά. Μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου θα καταγραφεί ο κυκλοφοριακός φόρτος στους δρόμους του κέντρου και στις συνδέσεις με τη μίνι περιμετρική. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει, την έχω χρησιμοποιήσει γνωστή μου. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Θα αποσχοληθεί πάρα πολύ από αυτά που ακούω οι Γούναροι. Άλλες οδούς, ένα σημαντικό έργο για την πόλη μας. Εννοείται, όταν ανοίγουν καινούργιοι δρόμοι, μόνο όφελο θα έχουν. Το πάντα έχει πρόβλημα το κυκλοφοριακό και έχει πρόβλημα και με το πάρκινγκ και με τα πάντα. Οπότε κάτι έτσι τότε είναι κάτι σημαντικό για το πάντα. Στόχος είναι μέσα στο Νοέμβριο να προταθούν τόσο τα άμεσα μέτρα που θα ανακουφίσουν την περιοχή με τις αλλαγές στις ρυθμίσεις των φωτεινών σηματοδοτών, αλλά και προτάσεις με πιο μακροχρόνιο ορίζοντα για το κυκλοφοριακό τόσο στην Άνω Πόλη όσο και γενικότερα στην Πάτρα. Τις ομορφιές της Δυτικής Ελλάδας γνωρίζουν από κοντά περισσότεροι από 40 τουριστικοί πράκτορες από την Πολωνία, τους οποίους υποδέχθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τον τουρισμό και τη δημιουργία νέων αεροπορικών συνδέσεων της περιοχής με προορισμούς του εξωτερικού. Απόψε φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρπέτα. Μαζί μας είναι και ο Νίκος Γιαπρακάς. Καλησπέρα, κύριε Καρπέτα. Καλώς ήρθατε, Νίκο, καλησπέρα. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα ταξίδι γνωριμίας. Θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για τους στόχους που βρίσκονται πίσω από αυτό το ταξίδι, αλλά και για την νέα αεροπορική σύνδεση. Τι θα φέρει αυτό στη Δυτική Ελλάδα?
Κυρία Καλαμαρά, αυτή είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε παλαιότερα, που έχει να κάνει με την τουριστική προβολή και την ανάδειξη της περιοχής. Στόχος είναι η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και έχουμε συνεργασία με τον ΕΟΤ Πολωνίας και με την ΤΟΥΗ, προκειμένου να γίνει αυτό βέβαια το ταξίδι γνωριμίας, αλλά θα εγκαινιαστεί από τη νέα τουριστική περίοδο, τη νέα χρονιά, αεροπορικές συνδέσεις τριών αεροδρομίων, του Κατοβίτσε, του Πόσναν και της Βαρσοβίας με τον Άραξο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό αυτό είναι για την περιοχή μας, για τη Δυτική Ελλάδα, για την Αχαΐα, για την Ηλία και την Ιωτολαγανία. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Να ξέρω ότι η Πολωνία είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, φτάνει κοντά τα 40 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι για μας πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, αλλά αυτό επιτεύχθη μετά από πολύ επίμολη προσπάθεια και συνεργασία όλων των φορέων και η βοήθεια του ΕΟΤ Πολωνίας ήταν καθοριστική σε αυτή την συνεργασία. Κύριε Καρπέτα, τι ήταν αυτό το οποίο εντυπωσίασε τους τουριστικούς πράκτορες από την Πολωνία, τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, τι σας είπανε? Καταρχάς, τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όλο το φυσικό κάλος της περιοχής μας, οι εκπληκτικές παραλίες μας, το ηλιοβασίλεμα το οποίο προχτές θαύμασαν από την πόλη της Πάτρας. Προσπαθούν να δουν, βέβαια έχουν να κάνουν και με τα μεγάλα ξενοδοχεία, είχαν επισκέψει στα Greek Hotel, στο Air Hotel, στο Ahaya Beach. Τους ενδιαφέρουν βέβαια μεγάλα ξενοδοχεία όπου θα έχουν πακέτα διακοπών οικογενειακών, γιατί είναι αυτό που λέμε, τους ενδιαφέρουν οι οικογενειακές διακοπές, mm-hmm. δηλαδή οι οικογένειες. Προφανώς τα εμβληματικά μας μνημεία, η Αρχαία Ολυμπία, ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, ο πολιτιστικός τουρισμός που δίνουν πολύ μεγάλη, αν θέλετε, σημασία και τους ενδιαφέρει το αεροδρόμιο από κάθε περιοχή την οποία επισκέπτονται να μην ξεπερνάει τις 2 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τον Άραξο είναι όλα αυτά κοντά και μπορούν να τα επισκέπτονται τα πάντα και να έρχονται και στην Πάτρα για ψώνια, να επισκέπτονται και την Ετωλοκαρνανία. Μέσα στο 2 ώρο μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα με τη δυνατότητα που έχουμε από τους δρόμους και την προσβασιμότητα που υπάρχει και που στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Ολυμπία Οδός. Μέχρι τώρα δεν έχουμε Ολυμπία, αλλά έχουμε το Αθήνα Πάτρα. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το πύργο Καλό Νερό. Νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στην περιοχή μας, γιατί θα έχουμε πολύ καλύτερη και πιο εύκολη προσβασιμότητα και γρήγορη προσβασιμότητα στις περιοχές. Επομένως, με το γεγονός πλέον ότι η Δυτική Ελλάδα ανοίγεται και σε άλλες αγορές, σε νέες αγορές με πάρα πολύ κόσμο, σίγουρα σας κάνει να αισιοδοξείτε για το μέλλον και για την επόμενη τουριστική περίοδο, έτσι? Είναι αλήθεια, διότι και φέτος πάμε, για, όπως ξέρετε, για δεύτερο ρεκόρ στον Άραξο επισκεψιμότητας. Πέρυσι ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό, θα το αυξήσουμε και φέτος πάνω από 20%. Οπότε ο στόχος είναι, όπως καταλαβαίνετε, και η επόμενη χρονιά να είναι αυξητική. Ήδη, ξέρετε, τα πρώτα σημάδια που έχουμε για το 2018 που μας δείχνουν ότι ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι εντυπωσιακές. Θα έλεγα ότι από την 1η θέση η περιφέρεια πήγε στην 4η θέση mm-hmm. στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Τώρα θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα της Τράπεζας Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο. Αλλά πρέπει με συνεργασίες και συνέργειες να καταφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα για την περιοχή μας. Και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και το momentum είναι πάρα πολύ καλό για να γίνουν πολλά πράγματα. Και αυτή είναι μια από τις πρωτοβουλίες σε σχέση με την Πολωνία που έχουμε αναλάβει και έχει αίσιο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Πάντως, κύριε Καρπέτα, βλέπουμε ότι η περιφέρεια στο κομμάτι της προβολής και της προώθησης της περιοχής και των τριών νομών δεν επενδύει μόνο στις νέες τεχνολογίες, όπως βλέπαμε και την προηγούμενη φορά μιλώντας για το πρόγραμμα της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας για τον τουρισμό, αλλά επιμένει και στον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με την ουσιαστικά... Δεν ακούμε. Ναι, με την φιλοξενία των τουριστικών πρακτόρων, που είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ουσιαστικά στο να γίνουν και αυτοί από την πλευρά τους, να μεταφέρουν το μήνυμα στην Πολωνία για το πώς είναι η κατάσταση, να δουν τις ομορφιές και να τις μεταφέρουν. Δεν στηρίζονται δηλαδή μόνο στα νέα μέσα και ό,τι μπορούν να κάνουν κάποια βίντεο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στηρίζεστε και σε αυτήν την άμεση επαφή που μπορεί να έχουν οι τουριστικοί πράκτορες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Να έχουν δηλαδή, αν θέλετε, η διεισόμαση να μπορούν οι ίδιοι να δουν και τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία, αλλά και την περιοχή, τα αξιοθέατα της περιοχής
και τις δυνατότητες που έχει να φιλοξενήσει. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό τέτοιες αποστολές, τέτοια farm trips δηλαδή, τέτοια ταξίδια γνωριμίας, είναι πολύ σημαντικά γιατί μεταφέρουν οι ίδιοι, αν θέλετε, ό,τι έχουν εισπράξει από άποψη, αν θέλετε, θέασης της περιοχής, το μεταφέρουν στις πόλεις τους, στη χώρα τους και αυτό είναι, αν θέλετε, η καλύτερη διαφήμιση για την περιοχή μας. Μάλιστα, μένουμε σε αυτά κύριε Καρπέτα. Άλλωστε μπορεί η τουριστική σεζόν σιγά σιγά να τελειώνει η φετινή, αλλά η προετοιμασία έχει ξεκινήσει για την επόμενη, όπως μας είπατε και νωρίτερα, και θα έχουμε καιρό να τα παρακολουθούμε και αυτά και στη διάρκεια του χειμώνα και με τη συμμετοχή της περιφέρειας εκθέσεις, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε, Νίκο και εσένα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην εστία. Όπως καταγγέλνουν εδώ και έναν χρόνο, είναι απλήρωτη από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη σύντηση των φοιτητών. Διορία λίγων ημερών δίνουν οι εργαζόμενοι στη φοιτητική εστία της Πάτρας προκειμένου να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα του τελευταίου χρόνου. Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε απεργία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σύντηση των φοιτητών της εστίας. Ο κόμπος, λένε, έφτασε στο χτένι και είχαν συνάντηση με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Πατρών. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα για να πληρωθούν άμεσα οι μισθοί των εργαζομένων. Η κατάσταση που βιώνουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι τραγική. Έχουν να πληρωθούν από πέρυσι τον Ιούνιο και καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν χρήματα ούτε για να προσέλθουν στην εργασία τους. Οι εργαζόμενοι στη φοιτητική εστία μαζί με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας προσήλθαν στην Πριτανία προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Ωστόσο, η Πρίτανης απουσίαζε. Οι 30 περίπου εργαζόμενοι στα μαγειρία και 20 καθαρίστριες πληρώνονται τον τελευταίο χρόνο με έναντι, καθώς η εταιρεία που έχει αναλάβει τη σύντηση των φοιτητών δεν πληρώνεται από το κράτος τα χρήματα που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση. Στο πλευρό τους βρίσκονται και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του εκπαιδευτικού ιδρύματος και φυσικά οι ίδιοι φοιτητές. Οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι στο πλευρό των εργαζομένων και των φοιτητών, διότι αν οι εργαζόμενοι δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, πληρωμένοι και προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, άμεσες επιπτώσεις θα έχουν και στο φαγητό τους οι φοιτητές. Δεδομένου ότι υπάρχουν και πολλά προβλήματα σε όλες τις εστίες της Ελλάδας, αντίστοιχα και στη δικιά μας, και είναι αποτέλεσμα υποχρηματοδότησης, ο σύλλογός μας, όπως πάντα, αγωνιστικά, θα έχει και απάντηση στο πλευρό των εργαζομένων. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα σε απεργιακές κινητοποιήσεις μαζί με το Συνδικάτο και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, έτσι ώστε να καταβληθούν τα χρήματα που οφείλονται τα δεδουλευμένα που οφείλονται στους εργαζόμενους από την περσινή χρονιά. Οι εργαζόμενοι στα μαγειρία της εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα επιχειρήσουν εκ νέου την Τετάρτη να συναντηθούν με την Πρίτανη του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος προκειμένου να ζητήσουν την παρέμβασή της, ενώ δεν αποκλείται να προχωρήσουν και σε καταγγελίες προς όλες τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Δεκάδες πατρινοί συμμετέχουν κάθε χρόνο στην ημέρα κράνους που διοργανώνει στην Πάτρα η μητέρα του Γιώργου Νταγιούκλα, ο οποίος χάθηκε από τη ζωή τον Μάιο του 2016 σε τροχαίο ατύχημα. Στόχος της μηχανικής πορείας που πραγματοποιείται είναι να στείλει ηχηρό μήνυμα για τη σημαντικότητα στη χρήση του κράνους. Η γλυκερία Λίτρα έχασε το γιο της το Μάιο του 2016. Ο Γιώργος Νταγιούκλας οδηγούσε τη μηχανή του για να πάει στην προπόνηση της μεικτής ομάδας ποδοσφαίρου. Στην οδό Ακροτηρίου στην Πάτρα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με θύμα τον ίδιο. Τις επόμενες δύο ημέρες έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή, την οποία όμως έχασε. Ο Γιώργος πέρασε ένα στόπ πουνικοπόλεως και διομίας, το οποίο ουσιαστικά δεν φαινόταν. Ήταν ένα στόπ που δεν φαινόταν. Ήταν ένα δέντρο του Δήμου μπροστά και κάτι λιγούστρια από το σπίτι μιας κυρίας δίπλα. Ο Γιώργος πέρασε. Η μητέρα του δικοχαμένου Γιώργου κατάφερε να βάλει στην άκρη τον πόνο της για την απώλεια του παιδιού της και να κοιτάξει μπροστά, βοηθώντας έτσι ώστε κανένα άλλο παιδί να μην βρεθεί στη θέση του δικού της. Από τότε, κάθε χρόνο, την 24η Σεπτεμβρίου, η μέρα που ο Γιώργος είχε τα γενεθλιά του, διοργανώνει στην Πάτρα την ημέρα κράνους, σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσει σε όλους και κυρίως στα νέα παιδιά που οδηγούν μοτοσυκλέτες πόσο σωτήρια μπορεί να είναι η χρήση του. Θέλοντας να πείσω περισσότερο τα παιδιά της νεαρής ηλικίας να φοράνε περισσότερο κράνος, ξεκίνησε αυτή την εκδήλωση, η οποία και τις δύο προηγούμενες χρονιές πήγε καλά και σκέφτηκα να το συνεχίσω και γιατί όχι, θα μπορούσε να γίνει και πανελλήνια μέρα κράνους. Όταν αγαπάς κάποιον πάρα πολύ, την αγάπη την κάνεις πράξη. Και επειδή έχω δύο παιδιά, στην κόρη μου δίνω, εξακολουθώ και δίνω, στο Γιώργο δεν έχω να δώσω κάτι άλλο πια σε προσωπικό επίπεδο αφού δεν είναι εδώ. Μπορώ όμως να κάνω πράγματα στη μνήμη του
τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους. Με τα κράνη στο κεφάλι τους και όχι στη σέλα ή στο τιμόνι, πολλοί φίλοι του αδικοχαμένου Γιώργου, αλλά και δεκάδες πατρινοί, δίνουν ηχηρό μήνυμα για την ασφαλή οδήγηση δικύκλων. Στις 6 το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, φίλοι του Γιώργου που έφυγε προώρα, αλλά και πλήθος πατρινών, παίρνουν τις μηχανές τους, φορούν και δένουν τα κράνη τους και ξεκινούν από την πλατεία Γεωργίου μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα ότι μηχανή και κράνος στο κεφάλι πάνε πάντα μαζί. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την περιφέρεια. Επιστρέφουμε στην Πάτρα και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη σύλληψη μιας 14χρονης προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος άμεσης δράσης, καθώς η ανήλικη είχε διαπράξει 3 κλοπές μέσα σε 3 μέρες. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Παπαπαύλου. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Χειροπέδες το βράδυ του Σαββάτου πέρασαν αστυνομικοί της Πάτρας στην 14χρονη κοπέλα, η οποία σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι σπιτιού και κατάφερε να μπει μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού και να εισπράξει χρηματικό ποσό, όσα χρήματα γενικά βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι. Οι κινήσεις της έγιναν αντιληπτές και ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία, όπου και προέβη στη σύλληψή της. Η έρευνα που έγινε έπειτα από αστυνομικούς απέδειξε πως η ίδια κοπέλα έχει διαπράξει το πρόσφατο παρελθόν 3 παρόμοιες διαρρήξεις, όπου απέσπασε το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ. Μάλιστα, απίστευτο για την ηλικία της. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε χθες στη Ζάκυνθο το Διεθνές Συνέδριο για τις νέες τάσεις στην ψηφιακή αφήγηση, στο οποίο συμμετείχαν 100 σύνεδροι και διακεκριμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Στην τελετή λήξης του συνεδρίου, παρόν ήταν και ο διεθνούς φήμης γλύπτης Κώστας Βαρότσος. Με την ομιλία του Διεθνούς Φήμης Γλύπτη Κώστα Βαρότσου έπεσε η αυλαία για το συνέδριο με θέμα νέες τάσεις στην ψηφιακή αφήγηση που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Ζακύνθου. Το να δείξω τη δουλειά μου ή να μιλήσω για τη δουλειά μου το κάνω πάντα ευχάριστα και όταν με κάλεσαν από το συνέδριο είπαμε χαρά ναι. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Όπως πάντα για να δείξω τη δουλειά μου. Στις εργασίες του συνεδρίου που διήρκησε 3 ημέρες συμμετείχαν 100 σύνεδροι από Ελλάδα και εξωτερικό που μοιράστηκαν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες γύρω από την ψηφιακή αφήγηση. Έχουμε πολύ κόσμο και από πολλά μέρη του κόσμου. Δηλαδή δεν περιμέναμε τόσο πολύ κόσμο από την Αυστραλία, από την Νοτιοαφρικανική Ένωση, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να ξεχνάμε ότι βέβαια οι περισσότεροι είναι πάντα από την Ευρώπη. Υπάρχει παρουσία και ελληνικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων και πάμε πολύ καλά. Στο κλείσιμο του Διεθνού Συνεδρίου έγινε και η παρουσίαση της δράσης της UNESCO Ζακύνθου με τίτλο «Κόλπος Λαγανά, τόπος αναπαραγωγής, τόπος ονείρου, τόπος αναστοχασμού». Συμπλέψαμε στο τέλος μαζί με τη λήξη του συνεδρίου και είναι και η λήξη της φετινής πρώτης φάσης της δράσης του ομίλου UNESCO Ζακύνθου με την έκθεση καστικών έργων 10-11 μάλλον καλλιτεχνών, οι οποίοι μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους και είχαμε επιλέξει να εκθέσουν τα έργα τους σε διάφορα μέρη του νησιού. Με την χρήση οπτικοακουστικού υλικού παρουσιάστηκε το έργο των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της δράσης της UNESCO Ζακύνθου και δημιούργησαν έργα τα οποία και εξέθεσαν σε διάφορα μέρη του νησιού. Στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ στη Ζάκυνθο βρέθηκαν κάποιοι από τους καλλιτέχνες που τόνισαν την σημασία στήριξης αυτών των πρωτοβουλιών. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Όμιλο UNESCO Ζακύνθου, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έκανε σήμερα η εκπομπή Μετρόπολης με τη Λίνα Μπάστα και τον Νίκο Γιαπρακά. Η εκπομπή κάθε απόγευμα στις 6 θα σας κρατά συντροφιά με πολλές συνδέσεις, ρεπορτάζ και καλεσμένους για όλα τα θέματα που αφορούν τους Αχαιούς. Σήμερα η Μετρόπολης ασχολήθηκε με το κυκλοφοριακό της Πάτρας που αλλάζει μετά και την παράδοση της μίνι περιμετρικής και μετέδωσε live εικόνες της πόλης από ψηλά. Να πούμε στον Γιάννη τον Πομόνη, αν μπορεί να συνεννοηθεί εκεί με τον πιλότο, να μας δείξει λίγο το θαλάσσιο μέτωπο για να το συνδέσουμε και αυτό, κύριε Θωμόπουλο, έτσι δεν είναι, Νίκο? Βεβαίως, γιατί σε μια συνολική εικόνα. Γιάννη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί από ψηλά? Από ψηλά, ωραία είναι, λέει και ο κύριος Θωμόπουλος, τα βλέπει εδώ μέσα από τη Μετρόπολης. Ο καιρός είναι καλός, όπως βλέπετε. κράτα λίγο, γιατί αύριο μεθαύριο χαλάει ο καιρός. Λοιπόν, θαλάσσιο μέτωπο βλέπουμε τώρα. Ακριβώς. Νομίζουμε ότι και με τις ενέργειες οι οποίες προετοιμάζει η Δημοτική Αρχή και με αυτές τις de facto κινήσεις που έχει κάνει ήδη, αλλά και με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο οποίος πρόκειται να έρθει το επόμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση, θα αλλάξει η εικόνα και στο θαλάσσιο μέτωπο, στο θαλάσσιο πρόσωπο της πόλης μας. Ειδικά αυτό έχει να κάνει και με την εικόνα ακριβώς μπροστά από το ιστορικό κέντρο. Αυτό έχει να κάνει με δράσεις πολιτισμού, αναψυχής για τον κόσμο. Και να έχει πρόσβαση φυσικά στη θάλασσα, να ξαναγίνει η Πάτρα δηλαδή μια παραθαλάσσια πόλη και να συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία με όλες τις αναπλάσεις στο κέντρο και τις αλλαγές που θα επέλθουν στο κυκλοφοριακό σχεδιασμό της Πάτρας. Κύριε Θωμόπουλε, θυμάμαι ότι πολλοί παλιοί πατρινοί λέγανε ότι τα παλιά τα χρόνια το κέντρο της Πάτρας έκλεινε για τα οχήματα και δημιουργούταν έτσι ένας μεγάλος πεζόδρομος στο κέντρο της πόλης, τον γνωστό Νυφοπάζαρο. Είναι στις σκέψεις της Δημοτικής Αρχής να δούμε κάτι τέτοιο, μια μεγάλη πεζοδρόμηση στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας? Όχι Νυφοπάζαρο, εντάξει. Είναι σίγουρα η κοινωνική πραγματικότητα λίγο διαφορετική, οπότε δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη κοινωνική. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι η Ρήγα Φεραίου και η Μεζόνος πραγματικά θα έχουν αυτό το χαρακτήρα. Η Μεζόνος μέχρι και την πλατεία Αγίας Σοφίας θα είναι πιο μικρή κυκλοφορία, θα χαρακτηριστεί και σαν δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Αυτό έχει να κάνει φυσικά και με τον περιορισμένο αριθμό οχημάτων που θα κυκλοφορούν και κυρίως λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Αυτό σχεδιάζουμε, δηλαδή με βάση αυτόν τον άξονα, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να περνάνε από την Μεζόνος. Μετρόπολης κάθε μέρα λοιπόν στις 6. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη Λακωνία. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη διοργάνωση Σπάρταθλων. Το ενδιαφέρον των αθλητών αυξήθηκε, καθώς φέτος οι αιτήσεις έφτασαν τις 715 έναντι 665 που ήταν πέρυσι. Το Ιόνιαν το Σάββατο θα μεταδώσει ζωντανά την τελετή λήξης. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τάκη Κούρο για να μας πει όλες τις πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση. Τάκη, καλησπέρα. Γεια σου Γεωργία, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, εδώ από την κεντρική οδό, ο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εδώ στη Σπάρτη, ήδη όπως καταλαβαίνετε έχει στολιστεί η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με φωτογραφίες από την λέσχη φωτογραφίας. Σπάρταθλων λοιπόν, σε ρυθμούς Σπάρταθλων όλη η πόλη για μία εβδομάδα. Οι παράλληλες εκδηλώσεις στο Δήμο έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα Δευτέρα με προβολή ντοκιμαντέρ για τα 35 χρόνια του Σπάρταθλων. Στη συνέχεια να πούμε επιγραμματικά τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, Τετάρτη, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω γιατί είναι και αρκετές. Βεβαίως, είναι πάρα πολλές. Είναι λογικό. Και φυσάει, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα έχει καλό καιρό η Παρασκευή και το Σάββατο για τους αθλητές. Μακάρι. Εμείς θα αντέξουμε ό,τι και καιρό να έχει. Μακάρι, γιατί τα νέα δεν είναι καλά γι' αυτό, Τάκη. Φαίνεται ότι θα μας τα χαλάσει. Ξέρω, γι' αυτό το λέω. Μακάρι, για να δούμε. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 έως 1, αναπαράσταση αρχαίων αθλημάτων και παιχνιδιών με τη συμμετοχή μαθητών από τα γυμνάσια του Δήμου Σπάρτης. Να πούμε ότι την Παρασκευή έχουμε ανοιχτή πόλη εδώ. Όλοι εν αναμονή των αθλητών, Γεωργία, η πόλη γεμίζει μουσική, κόσμο, κλείνει η κεντρική οδός εδώ, η Παλαιολόγου, προσφορές στα μαγαζιά και ο πρώτος αθλητής που φτάνει γύρω στις 5-6 ώρα, σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος τον περιμένει. Να πούμε ότι σε αυτό το Σπάρταθλον επίσης συμμετέχουν 5 Σπαρτιάτες, η μία γυναίκα και για πρώτη φορά η γυναίκα, όπως και οι δύο από αυτούς, από τους άντρες. Λοιπόν, είπαμε την Παρασκευή ανοιχτή πόλη, στην οδό Παλαιολόγου εδώ έκθεση φωτογραφίας από τη λέσχη φωτογραφίας. Να πούμε το Σάββατο στο χώρο του τερματισμού, στο άγαλμα του Λεωνίδα, θα υπάρχουν διάφορες δράσεις, παιχνίδια για παιδιά. Από το διοργάνωση νομικό πρόσωπο πολιτισμού περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης,
Ο τερματισμός συνήθως είναι μέχρι τις 6 ώρα, κάπου εκεί τερματίζει και ο τελευταίος. Όπως είπε, στο Σαββάτο το βράδυ είναι η τελετή λήξης, με πλούσιο πρόγραμμα, με απονομή, αλλά και φυσικά για όλους τους τηλεθεατές, για όλη την περιφέρεια την οποία εκπέμπει το Ionian, ζωντανή μετάδοση από το Ionian, όπως έγινε και πέρσι, να πούμε, με επιτυχία, έτσι και φέτος, πρώτο ο Θεός και να έχει και καλό καιρό. Όπως είπαμε, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Επίσης έχει και μια εκδήλωση ο Δήμος την Κυριακή, για τον ουσιαστικά αποχαιρετισμό και κάποια δώρα στους αθλητές. Ρυθμός Σπάρταθλων στη Σπάρτη. Τάκη, η τελετή λήξη στο Σάββατο, μιας και θα μεταδοθεί ζωντανά, να υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στις 8, 9. Γύρω στις 8.30 mm-hmm. ώρα, να δω ακριβώς το πρόγραμμα. 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία, έναρξη τελετή λήξης, έχει μια συναυλία, στη συνέχεια σε 9 και 4 προσέλευση αθλητών, χαιρετισμοί και απονομές, 10 παρα 20 δεύτερο μέρος συναυλίας, έτσι είναι η ζωή. Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι μας περιγράφεις, είναι πολλές οι εκδηλώσεις και για μικρούς και για μεγάλους, ενημερωτικές. Ουσιαστικά φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη αγάπη. Η πόλη υποδέχεται τους αθλητές με ανοιχτές αγκάλες, θα λέγαμε. Το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια να συμβαίνει αυτό. Και να πούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που κάνει ο Δήμος Σπάρτης, το νομικό πρόσωπο πολιτισμού αλλά και το αθλητισμό. Αλλά να πούμε, Γεωργία, ότι είναι και μία διοργάνωση η οποία ξεκινά από την Αθήνα, μην ξεχνάμε, και περνάει πάρα πολλές πόλεις. Mm-hmm. Και αυτό υπάρχει και ένα όφελος, αν μπορούμε να το πούμε, σε όλες τις πόλεις το πέρασμα όλων αυτών των αθλητών. Φυσικά στην πόλη της Σπάρτης και γύρω-γύρω δεν υπάρχει ξενοδοχεία, δεν είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό αντιμετωπίζουμε τελευταία, γιατί οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πόλεις λίγο πιο μακριά, όπου φιλοξενούν τους αθλητές και τους συνοδούς της. Ναι, το Σπάρταθλον βγάζει και πολύ σημαντικά μηνύματα. Όπως μας είπες, υπάρχουν εκδηλώσεις κάθε μέρα και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό από σήμερα, Δευτέρα, για όσους θέλουν πραγματικά να το ζήσουν από κοντά και να το δουν. Και φυσικά κλείνουμε υπενθυμίζοντας ότι το Σάββατο θα τα δούμε όλα ζωντανά το βράδυ μέσα από το Ionian. Τάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια συμπράττει με το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιεί εκδήλωση με τίτλο Ανισότητες στην Υγεία. Στόχος του προγράμματος είναι να γίνει η καταγραφή, σύγκριση της Ελλάδας με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια στοχευμένη δράση ώστε να αμβληθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση στον υγειονομικό τομέα. Ξεκίνησε τη Δευτέρα στην Αγορά Αργύρη η πρώτη εκδήλωση του έργου Ανισότητες στην Υγεία με ευθύνη της διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιωνίων, Ίσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη βελτίωση των θεμάτων υγείας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, προωθεί τη σύσταση ειδικών ομάδων σε κάθε κράτος μέλος και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Οι ανισότητες στην Ευρώπη, ανάμεσα στις χώρες, ανάμεσα σε διαφορετικά μέρη της ίδιας χώρας, αλλά ακόμη και τις κοινωνικές ομάδες, είναι πολλές. Κάνουμε σήμερα την πρώτη μας εκδήλωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά τις κοινωνικές ανισότητες των πολιτών στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Είναι, θα λέγαμε, η πρώτη προσπάθεια της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας να αντλήσει πόρους από τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Με τη στήριξη της ανάπτυξης πολιτικών για την αντιμετώπιση τους και με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας θα απολαμβάνουν τα καλύτερα δυνατά επίπεδα υγείας. Είναι ένα πρόγραμμα ανισότητες στην υγεία. Συμμετέχουν 26 χώρες, δηλαδή σχεδόν όλες από το ευρωπαϊκό χώρο, από όλα τα επίπεδα, αν θέλετε, διαβαθμίσεων χωρών, όπως ανέφερε ο κ. Ζαμπάρας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα απαιτητικό και ιδιαίτερα παρεμβατικό. Η ύπαρξη διαφορών στα επίπεδα υγείας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων στις διάφορες χώρες, όπως και στο εσωτερικό της κάθε χώρας, μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής διαστρωμάτωσης ή και μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών μιας χώρας, αποτελεί σήμερα κοινή διαπίστωση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πραγματικά κλειστές στα συστήματα υγείας. Υπάρχουν χώρες που με την παρέμβαση που έχετε αναφέρει, κύριε Ζαμπάρα, και έχει γίνει με το ανοιχτό σύστημα υγείας, χώρες οι οποίες προσπαθούν να το κάνουν αυτό, υπάρχουν χώρες οι οποίες το αρνούνται. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ασχολούμαι με ευρωπαϊκά προγράμματα πολλά χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα πρόγραμμα το οποίο
πραγματικά μαθαίνω και ο ίδιος. Μαθαίνω και ο ίδιος σε ποιο χώρο, σε ποια Ευρώπη ζούμε ουσιαστικά. Στόχος του προγράμματος της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να γίνει καταγραφή, σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια στοχευμένη δράση ώστε να αμβλυνθούν οι όποιες ανισότητες στην πρόσβαση στον υγειονομικό τομέα. Χιλιάδες πιστοί ακολούθησαν με κατάνοιξη τη λιτανία για την 54η επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Χάρας του Αγίου Ανδρέα στην Αρχαϊκή Πρωτεύουσα. Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους πιστούς, εξύμνησε την πίστη τους και ταυτόχρονα την οικουμενικότητα του Αποστόλου Ανδρέα. Πλήθος πιστών ακολουθεί κατανοητικά τη λιτανία για την 54η επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Χάρας του Αγίου Ανδρέα. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για τη νέα αλλιευτική περίοδο στην Ιχθυόσκαλα Πατρών, ενώ η Αγία Κάρα ανήλθε σε πιάριο προκειμένου να μεταφερθεί λιτανευτικά δια θαλάσσης στο μόλο της Αγίου Νικολάου σε ανάμνηση του μεγάλου γεγονότος της επιστροφής του Αγίου Λιψάνου το 1964 από το Βατικανό στην Πάτρα και το ναό του Αγίου Ανδρέα. Με κατάνοιξη και μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότητα που την υπεγράμμισε η παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου και πολλών υπουργών, έγινε η τελετή της παραδόσεως της Κάρας του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων Ανδρέου στην πόλη των Πατρών. Ευχόμεθα σε όλους τους αλλοίς, σε όλους τους ενασχολουμένους με την Ιχθυόσκαλα Πατρών, στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη, σε όλον τον ευσεβή λαό, ο οποίος λιτανεύει ηκετευτικά, παρακλητικά και πνευματικά την Αγία Κάρα και την Ιερά Εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, έτσι πολλά ευλογημένα και άγια. Με την εικόνα στο πλοιάριο Αργό και την Τιμία Κάρα στο πλοιάριο Ματούλα, τα δύο σκάφη αναχώρησαν από την Ιχθυόσκαλα με προορισμό το μόλο της Αγίου Νικολάου. Στην πλατεία Τριών Συμμάχων τελέστηκε δοξολογία, παρουσία εκπροσώπων, αρχών και φορέων. Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους πιστούς, εξύμνησε την πίστη τους και ταυτόχρονα την οικουμενικότητα του Αποστόλου Ανδρέα πέρα ακόμη και από τα σύνορα της χώρας. Αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Ανδρέας είναι ταυτισμένος με την Πάτρα. Δεν μπορεί να υπάρξει η Πάτρα χωρίς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα, το κέντρο της ζωής μας. Ζούμε, υπάρχουμε, αναπνέουμε γιατί έχουμε τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα. Και σας ερωτώ, αδελφοί μου, τι θα ήταν η Πάτρα μας χωρίς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα? Στις 26 Σεπτεμβρίου 1964, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, με δάκρυα στα μάτια και βαθιά συγκίνηση, ο πατραϊκός λαός υποδεχόταν το θησαυρό που, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ευλαβούνται και σέβονται ακόμη και οι άγγελοι από τον ουρανό, εννοώντας την Αγία Κάρα του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων. Μετά το τέλος της δοξολογίας, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, παρουσία εκπροσώπων, αρχών και φορέων, ακολούθησε η λιτανία κατά μήκος της οδού Αγίου Ανδρέου με κατάληξη τον Ιερό Ναό του Πολιούχου, όπου εψάλλει η Ιερά Παράκληση προς τον Απόστολο Ανδρέα. Πάμε στην Καλαμάτα. Το πρόγραμμα της θεατρικής περίοδου 2018-2019 παρουσίασε το πρωί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρης ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Γιάννης Μαργαρίτης. Τις τρεις παραγωγές και τις άλλες δράσεις του ΔΠΘ Καλαμάτας για τη νέα θεατρική χρονιά παρουσίασε ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Γιάννης Μαργαρίτης. Όπως ενημέρωσε, τα έργα που θα ανέβουν είναι ο Γυάλινος Κόσμος του Tennessee Williams, τα Εμφύλια Έπι του Φέδωνα Χατζή Αντωνίου και η παιδική παράσταση με το Μαργαριτάρι του Κόσμου. Η κοινοπαιδής επιχείρηση Φάρης σήμερα, κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίασε το πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας για το 2018-2019. Το πρώτο έργο που θα ανέβει στην κεντρική σκηνή είναι ο Γυάλινος Κόσμος του Tennessee Williams.
ένα γνωστό έργο, δοκιμασμένο, επανειλημμένα, με πολύ μεγάλη επιτυχία όποτε και όπου παρουσιάστηκε. Ένα έργο που κατά κανόνα αγκαλιάζει το ευρύ κοινό, συγκινεί το ευρύ κοινό. Ενημερώνοντας για τις άλλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το ΔΠΘΕΚ, ο κύριος Μαργαρίτης αναφέρθηκε στις αναγνώσεις θεατρικών έργων, στα αφιερώματα για την ελληνική ποίηση και στις εξορμήσεις σε νοσοκομεία και καπή. Επιδίωξή του, όπως είπε, είναι το θέατρο να γίνει ενεργό κομμάτι της πόλης. Τρίτη δραστηριότητα θα είναι η προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε και να πλησιάσουμε όλους τους κατοίκους της πόλης που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο θέατρο, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω κάποιας ασθένειας. Η πρόεδρος της Φάρης ευχήθηκε καλή επιτυχία στις παραγωγές και στις δράσεις του ΔΠΘΕΚ, ενώ είπε ότι έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα μέσω της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και δήλωσε πως θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τις 35.000 ευρώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, σπορ στο Ιόνιαν εκτάκτο σήμερα με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Αστέρα Τρίπολης και τη Γάμα Εθνική. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.